Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι, βασιλεία φοράνε παράβλε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρόντι, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωριός, εθέκες κίνωσον εμήν και καθάρισον εμάς από πάση κρίτων, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Πραγματικά μας συνεκρόνησε. Εμείς συνηθίσαμε να προβάλλουμε πάντοτε την αγάπη, την ασπλαχνία του Θεού και τρόπον την άσαν να μας γεννήθει ένα είδος αδιαφορίας. Το σημερινό Ευαγγέλιο απέδειξε περιτράνως ότι τα πάντα έχουν ένα σκοπό για τα οποία ο Δημιουργός Θεός τα τοποθέτησε και οπωσδήποτε σε αυτόν τον σκοπό και τον στόχο πρέπει να φτάσουν. Είναι δε και υπεύθυνα απολύτως για τις σκέψεις και τις πράξεις τους. Αυτό πραγματικά είναι. Αν και βέβαια, ενώ ο προορισμός ειδικά των λογικών όντων, αγγελικών και ανθρωπίνων, είναι πάρα πολύ υψηλός, και άρα απόκειται στον προορισμό τους και στην φύση τους σύμφωνα με τον χαρακτήρα της οντότητός τους να ασχολούνται με υψηλά πνευματικά περιθώρια, πάλι κοίταξε, παρόλη την ακρίβεια της εφαρμογής της θείας δικαιοσύνης, και εκεί πάλι γίνεται οικονομία. Κοίταξε τώρα ο Θεός. Έρχεται να κρίνει τις πράξεις των ανθρώπων, βάσει των οποίων θα τους κατανέμει την θέση της αιωνιότητος. Και είναι γεγονός ότι δίδει από μέρους του το πλήρωμα της παναγάπης του και ανεβάζει τον άνθρωπο στο θέμα της υιοθεσίας και τον κάνει κατά χάριν Θεών, τον κάνει υιόν του. Και κοίταξε, στην ώρα της κρίσεως δεν απαιτεί, ενώ έπρεπε να απαιτήσει, υψηλότερα καθήκοντα τα οποία ανήκουν στην λογική φύση του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια του, στον ευγενή του χαρακτήρα, στην πνευματική του υπόσταση. Κάνει πως δεν τα βλέπει αυτά, δεν τα βλέπει, δεν τα συγκρίνει, δεν τα ενθυμίζει, δεν τα προβάλλει και κατεβαίνει στα ευτελέστερα μέσα, αυτά τα οποία συνιστούν την κοινωνικότητα, την αλληλεγγύη. Δηλαδή, κοιτάξτε, να το σχολιάσει κανείς αυτό. Αν και εδώ που εφαρμόζεται η απόλυτος δικαιοσύνη του Θεού, και εδώ πάλι δεν ζητάει αυτά που έπρεπε, που ανήκουν σε εμάς, που έπρεπε να ζητήσει υψηλά πνευματικά περιθώρια της διανοητικής μας ικανότητος. Τα αφήνει αυτά και κατεβαίνει στα απλά. Δηλαδή μόνο στην χρήση της αλληλεγγύης. Και λέει, δείξατε συμπάθεια μεταξύ σας. Εάν τούτο το κάματε, εμένα με φθάνει να σας δώσω τον αραβόνα της υιοθεσίας. Να γίνετε σαν εμένα. Δεν το βρίσκει ούτε αυτό. Τι έχει να πει κανείς τώρα εδώ? Το θέμα είναι σοβαρό. Δεν ήθελα να τον κήξω. Θα το ομιλήσω και αργότερα στις 9:30 ώρα στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας αυτό.
έρχονται σήμερα τα θύματα του αναρχισμού, της χρεοκοπίας και της διαστροφής, οι οποίοι συνεχώς ερευνούν να βρουν φύλλα σικής να καλύψουν τη γύμνωσή τους, και μη έχοντας τι άλλο να πούν, λένε μα καλά, ο Θεός λέτε είναι παναγάπη, γιατί είναι κριτής, γιατί κολλάζει, και καλύπτονται πίσω από αυτόν νομίζοντας ότι δικαιώθηκαν τώρα, ότι ο Θεός δεν πρέπει να κολλάζει αφού είναι αγάπη. Κοιτάξτε όρων βλακείας τώρα εδώ. Θα πούμε παρακάτω. Και εγώ λέω, πώς λέτε ότι κολλάζει ο Θεός? Πώς κολλάζει ο Θεός? Ποτέ δεν κολλάζει ο Θεός. Αν κόλλαζε ο Θεός, έπρεπε αυτή την ώρα που ένας έκαστος πρακτικά δείχνει τι προτιμάει, αυτή την ώρα τον πιάνει. Και τον αναγκάζει να πληρώσει. Τότε θα ήταν πραγματικά δικαστής. Κοίταξε την αγαθότητα του Θεού. Χαρίζει στον άνθρωπο μια παρατεταμένη επίγειον ζωή. Μέχρι 80 χρόνια και παραπάνω ακόμα. Εμείς αφήνουμε τα 80. Και συνέχεια τον υπενθυμίζει. Μετανοείται. Ήγη και είναι η βασιλεία του ουρανού. Έκαστος αποστραφεί το την αμαρτωλόν του οδόν. Γυρίστε πίσω. Σας δέχομαι. Ζητήστε συγγνώμη. Συνέχεια φωνάζω. Και στα 10 και στα 20 και στα 30 και στα 40 και στα 50 και στα 60 και στα 70 και στα 80. Στην ώρα του ρόγχου του θανάτου. Αυτή την ώρα. Πες ότι μετανοείς και πάλι σε δέχομαι. Όχι. Δεν μετανοεί. Λοιπόν, και αυτός πηγαίνει λοιπόν να βρει αυτά τα οποία φύτεψε. Ο Θεός εκόλασε τώρα αυτόν? Όχι. Ο Θεός εφύλαξε την μαθηματική δικαιοσύνη. Διότι αυτός απέδειξε ότι στη ζωή του εδώ επροτίμησε το πονηρό, το διεφθαρμένο και το κακό. Και παρόλο που τόσες φορές του το έδειξε πρακτικά και συμβουλευτικά και απέραντον του ανοχή, και απέδειξε αυτός και επεσφράγησε ότι όχι, αυτό προτιμώ εγώ, το έγκλημα. Δεν τον κόλασε ο Θεός, αδερφοί μου, αυτόν. Αλλά αφού απέδειξε μέχρι την ώρα, την τελευταία στιγμή της ελευθερίας της εκλογής του, απέδειξε ότι μόνον του έγκλημα προτιμάει, τον άφησε ο Θεός να πάει να του βρει. Άρα δεν κολλάζει ο Θεός. Άδικος αυτή η κρίση. Ο Θεός αφήνει τον καθέναν να πάει εκεί που προτίμησε. Πώς τον κόλασε ο Θεός αυτόν? Θα τον κόλαζε εάν πραγματικά τον πόδιζε το δράμο της εκλογής του και τον ανάγκασε να πάει στην καλοσύνη που δεν τη θέλει. Πράγματι αυτό ήταν αδικία. Αφού απέδειξε επί 80 χρόνια ότι προτιμάει την ασέβεια, το έγκλημα, το κακό, το διάβολο, δεν είναι κρίμα να του το εμποδίσουμε? Αν τον βάλουμε ένα λού, δεν θα είναι δυστυχής. Αφού δεν θα βρει αυτό που δεν θέλει. Βλέπετε πως είναι η αλήθεια και ο κόσμος συκοφαντεί. Άρα ο Θεός δεν κολλάζει κανένα. Αλλά κάθε ένας εκλέγει, διαλέγει τι προτιμάει και μετά τον θάνατό του ακριβώς ο Θεός τον βοηθάει να πάει να το βρει. Βλέπετε άδικον κρίση που κάνουν οι άνθρωποι. Όταν εδώ η αγαθότητα του Θεού και το βρίσκομαι. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πράγματι έζησαν στην ασέβεια και στην αγνωσία και την ώρα του θανάτου, και την ώρα του θανάτου τους, καταλάβες, κατά κάποιαν πρόνοια ασύλληψη σε εμάς φυσικά, ξύπνησαν και γύρισαν πίσω και είπαν πλανηθήκαμε. Ήμαρτον Θεέ μου, συγγνώμη, μετανοώ. Αυτό το ήμαρτον και μετανοώ εκάλυψεν την επί 80 χρόνια κακουργία και τον μετέφερε και τον έβαλε μαζί με τους σωσμένους. Βλέπετε ποιος είναι ο Θεός? Να η αδικία του ανθρώπου ποια είναι. Καταλάβετε. Λοιπόν, γιατί υπάρχει κόλαση? Μα η κόλαση πρέπει να υπάρχει για τον εξής λόγο. Δεν θα υπήρχε η κόλαση εάν αφαιρούσαν ο Θεός την ελευθερία από τα λογικά όντα και τα έκανε ρομπότ.
και θα τα διάταζε να μπει καθένα στη θέση του. Τότε δεν χρειάζεται κρίση. Αλλά τότε δεν θα υπάρχει προσωπικό της. Εάν λοιπόν ο Θεός επρίκησε τα λογικά όντα με προσωπικότητα και ελευθερία εκλογής, όπως είναι αυτός ο ίδιος, τότε λοιπόν, άρα πρέπει να τους δοθεί και αμοιβή και ποινή. Όπως στην κοινωνία των ανθρώπων, μαζί με τα υπόλοιπα, σε μια πολιτεία χτίζουμε και φυλακές. Και φρουρούς ακόμα, υπό μορφή αστυνομίας. Γιατί, τι χρειάζονται οι φυλακές και οι αστυνομικοί. Τι προσφέρουν αυτά στην κοινωνία. Απλώς δεν προσφέρουν, αλλά επειδή υπάρχουν κακοήθεις άνθρωποι, οι οποίοι είναι αμετανόητοι στο έγκλημα και στη διαστροφή, μποδίζουν τους άλλους που θέλουν να ειρηνεύσουν. Επειδή υπάρχουν, όπως λέει ο Παύλος, σκεύη κατηρτισμένα εις απώλεια, τότε πρέπει να υπάρξει μια φυλακή να μπουν μέσα να γλιτώσουν οι υπόλοιποι. Να, πάλι το κάνει η ανθρώπινη αδικία πάλι αυτό. Την κόλαση την δημιούργησε η κακία των χτιστών όντων. Κοίταξε τι λέει, υπάγεται εις το πυρ το αιώνιον το ετοιμασμένο, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Πριν να πέσουν οι δαίμονες, όταν ήταν ακόμα άγγελοι, ήξεραν ο Θεός ότι κάποτε θα αποστατήσουν. Τους ετοίμασε τον τόπο τους για να τους κλείσει εκεί να ησυχάσουν οι υπόλοιποι. Πάλι δικαιοσύνη του Θεού εδώ. Δεν είναι ο Θεός ότι ο οποίος κατασκεύασε κάτι. Εμείς αφ' εαυτό μας είμεθα εκείνοι οι οποίοι δημιούργησαμε τα δεινά και τις φυλακές. Να κατέβουμε πιο ψηλά ακόμα. Μάλλον να πω πιο χαμηλά. Βέβαια, όπως είναι η κόλαση μόνιμος τιμωρία, υπάρχουν και τα δεινά στην παρούσα ζωή, τα οποία είναι μεν προσωρινά, αλλά είναι σχεδόν μόνιμα κι αυτά. Και μας ταλαιπωρούν. Για ποιο σκοπό είναι κι αυτά, αφού ο Θεός εν παραγάπη. Γιατί επιτρέπουν και έρχονται τούτα. Πάλι κοιτάξτε να δείτε τι. Πάλι εμείς τα δημιουργούμε. Ο Θεός ως παραγάπη δεν τα θέλει αυτά ποτέ. Ο Θεός λέει θάνατου νου και ποιήσεν ουδετέρπεται επ' απολία ζώντων. Αλλά επειδή ο άνθρωπος στην ελευθερία της εκλογής του είναι αδύνατος από αδιαφορία δική του και προδοσία, βγαίνει από μέσα στις γραμμές. Ο Θεός από την αρχή τοποθέτησε τα πράγματα μονίμως στην αιωνιότητα όπως τα έχει βάλει. Και επομένως δεν αλλάζουν αυτά τα σχέδια του Θεού. Λοιπόν, είδε ο Θεός ποιοι είναι εκείνοι που είναι για σωτηρία. Του ξέρει. Δεν τους διαλέγει αυτός. Ποτέ. Αυτό είναι μεγαλύτερη αδικία. Άλλους να διαλέγει και άλλους να αποθεί. Αυτό δεν το κάνει η αδικία, όχι. Θα το κάνει η απόλυτος του Θεού δικαιοσύνη. Ξέρει όμως ποιοι είναι εκείνοι που θέλουν για σωτηρία. Και επειδή το θέλουν, το στο δίδει. Ξέρει πάλι ότι παρόλο που θέλουν μεν να σωθούν, αλλά δεν καταβάλουν αυτό που χρειάζονται. Και υποχωρούν στις αδυναμίες τους ή στα πάθη τους, στα διάφορα αίτια που τους περιστοιχούν. Και βγαίνουν από μέσα στη γραμμή της καθηκοντολογίας που οδηγεί στη σωτηρία. Και τότε για να τους αφυπνίσει αφήνει τη μάστιγα των πειρασμών. Βλέπετε. Οι λεγόμενες συμβατικές επιφορές. Ήγαρε αυτούς διεκρίνομεν ούκανε κρινόμεθα. Κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου από την απόλυτη μαθηματική δικαιοσύνη του Θεού παιδευόμεθα για να μην σε τον κόσμο κατακριθόμενο. Ένας έκαστος αδελφοί μου είναι προορισμένος για σωτηρία και πριν ακόμα γεννηθεί αυτός να μπει στην γραμμή την άγουσαν προς τη σωτηρία, ο Θεός του ετοίμασε τον τόπο του. Ότι βλέπετε από την αρχή της δημιουργίας κατεσκεύασε παράδεισον και ύστερα έπλασε τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει ακαταστασία στον Θεό. Τα πάντα γίνονται όλα με ακρίβεια. Ετοίμασε πρώτα το παλάτι του και μετά του λέγαμε να τον βάλει μέσα. Δεν μην έφυγε. Και σε εμάς τώρα που είμαι θα εδώ και αγωνιζόμεθα, ο τόπος μας στην βασιλεία του, στην απεράντων αιωνιότητα, είναι έτοιμος πριν να γεννηθούμε. Τώρα όπως λοιπόν μας έβαλε στην τροχιά, την άγουσαν στην κατοικία μας εκεί. Εμείς ελοξοδρομήσαμε. Μας παρέσυραν οι αδυναμίες μας και βγήκαμε από τη γραμμή που πάει εκεί. Δεν αλλάζει η απόφαση του Θεού να καταστρέψει την κατοικία για να κάνει άλλη ή να πετάξει αυτόν.
Δεν το κάνει. Διότι αν το έκανε, έπρεπε να το κάνει από τον πρώτο. Έπιασε μια χούφτα ακόμα, έκαμε τον Αδάμ, του φύζηξε, τον έκαμε άντρα. Του λέει, κάτσε εδώ, μήπως κάνεις αυτό που σου είπα. Μήπως κάνεις αυτό που σου απαγόρευσα. Εκείνος δεν το έκανε. Έκαμε ακριβώς το αντίθετο. Ήταν δύσκολο στον Θεό. Αν έκανε ο Θεός έτσι που είπα τώρα, να το πετάξει αυτό και να πας με άλλη χούφτα ακόμα, ένα καινούριο. Δεν το κάνει ο Θεός, διότι αν το έκανε, σημείωνε ότι έκαμε λάθος στη δημιουργία του. Ότι δεν σκέφτεται καλά. Δεν υπάρχουν στον Θεό αυτά. Αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού. Η απόφαση του Θεού είναι θετική και βεβαία. Όπως την έχει βάλει. Δεν μπορεί να την μεταβάλει κανείς. Λοιπόν, ένας έκαστος από εμάς πρέπει να πάει εκεί που είναι ετοιμασμένη η θέση του. Και άμα δεν θέλει εκουσιός, θα αρχίσει ο βούρδουλας. Και αυτή είναι η πειρασμή. Βλέπετε, πατέρες, ποια είναι η κρίση του Θεού. Ήγαρε αυτούς διακρίνομεν, εάν μόνοι μας σκεφτόμεθα καλά και λογιζόμεθα σαν λογικά όντα και ότι ανήκουμε στον Θεό και ότι πρέπει να πειθαρχούμε και ότι πρέπει να πάμε και ξέρω εγώ, βέβαια θα ζούσαμε καλά κατά το θέλημά του. Και δεν χρειαζόταν ο Θεός να επέμβει. Αυτό δεν το κάνουμε μήπως και εμείς. Δεν έχετε δει όλοι σας εσείς από οικογένειες κατάγεστε ότι πολλές φορές ο γονεύς είτε η μητέρα είτε ο πατέρας αναγκάζεται να δίνει το παιδί του. Μα υπάρχει μες στην πατρική αγάπη το ξύλο, η παιδεία, ο θυμός. Εγώ νομίζω ο ιδανικός γονιός άμα να δίνει το παιδί του πονάει πιο πολύ αυτός παρά το παιδί. Αλλά όταν το παιδί βλέπετε δεν πειθαρχεί στους νόμους της υγείας, στους κανόνας της παιδείας, στους κανόνας της ηθικής και ο παιδί βαδίζει στην καταστροφή. Αφού με τη συμβουλή, με την παράκληση δεν ακούει, τότε αρχίζει το ξύλο. Να αναγκάσει το αδύνατο στην σκέψη, παιδί, να διορθώσει τη ζωή του για να γλιτώσει την καταστροφή. Αυτό κάνει και ο μεγάλος πατέρας, ο Ουράνιος. Επειδή βγήκαμε από το δρόμο που μας οδηγεί στην κατοικία που μας ετύπωσε ο Θεός προκαταβολής κόσμου. Δεν αλλάζουν τα σχέδια του Θεού. Δεν μας πετάει όπως κάνουμε εμείς. Πρώτη και Δευτέρα, στην Τρίτη το πετάμε και τελείωσε. Δεν κάνει έτσι ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν τα πράγματα πώς είναι. Άρα ούτε ο μερικός κολασμός, ούτε ο γενικός, ούτε ο ολοκληρωτικός δεν είναι της δικαιοσύνης του Θεού, δεν είναι της οργής του Θεού, δεν είναι στην φύση του Θεού να παιδεύει. Αλλά το δημιουργούν τα παράλογα όντα που είμαι θανής. Αυτό είναι. Γι' αυτό τώρα ειδικά που μπαίνουμε στην περίοδο της πνευματικής ακριβώς αγωνιστικότητας που δεν έχει άλλο νόημα τώρα. Το νόημα που έρχεται τώρα η 40η αυτή είναι μόνο για αυτόν τον σκοπό. Παλαιά οι Εβραίοι στο Μωσαϊκό νόμο απαιτούσαν ο Θεός το 1/10 της περιουσίας του ο πιστός να το δίδει η ελεημοσύνη. Και δηλαδή μαζί με την ηλικία αυτή ήταν τροποτινά και η ηθική. Η ηθική υποχρέωση και αξία. Λοιπόν, και επειδή εμείς τώρα μπήκαμε στον νόμο της χάριτος, η χάρις δεν θέλησε να μας φορολογήσει ούτε εις τα υλικά μας, ούτε εις τα ηθικά μας. Μας άφησε ελευθέρους μόνος μας να διαλέγουμε εμείς το κανό και να το εφαρμόζουμε κατά βούληση. Όμως η μητέρα Εκκλησία σκέφτηκε ότι όσον και αν το κάνουμε η ανθρώπινη ασθένεια και αδυναμία είναι αδιόρθωτη. Λοιπόν και σκέφτηκε να αποδεκατώσει σε εμάς τον χρόνο. Αντί να πάρει το δέκατο των χρημάτων μας και του μισθού μας και της κληρονομιάς μας, έβαλε το δέκατο του χρόνου μας. 365 μέρες είναι ο χρόνος. 36,5 μέρες είναι το ένα δέκατο. Αυτές οι 36,5 μέρες είναι ακριβώς οι μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής, που είναι νηστεία και αυστηρότης. Τα Σαββατοκυριακά είναι άνασης και δεν τα μετράει. Αν βγάλαμε τα Σαββατοκυριακά από το 50ήμερο, μένουν τόσες ημέρες. Επειδή είναι και το Μεγάλο Σάββατο νηστεία. 36,5 μέρες είναι. Αυτές είναι το 1/10 του χρόνου. Αυτό το 1/10 του χρόνου μας, η Εκκλησία μας το έβαλε, εμάς τώρα, για να το αφιερώσουμε. Να το πω για τον Θεό, θα γελάσετε.
Μα ο Θεός έχει ανάγκη από αυτά. Αλλά το έβαλε για μας, για την πεπορωμένη μας συνείδηση. Ίσως αυτές τις μέρες της λίγης προσεκτικότητος συνέρθουμε, ξυπνήσουμε στον εαυτό μας και πάψουμε να κακουργούμε και να αμαρτάνουμε και να στενάξουμε μετανοούντες να μας δεχτεί ο Θεός, να μην χάσουμε τον προορισμό μας. Αυτές είναι οι μέρες τώρα ειδικά. Και γι' αυτό παλιά οι χριστιανοί που ήταν περισσότερο νομιμόφωνες και ευλαβείς, όχι σαν εμάς σήμερα τους ξεπλημμένους, τις ημέρες αυτές τις μετρούσαν και τις αξιολογούσαν με ακρίβεια. Γι' αυτό τουλάχιστον εμείς εδώ οι μοναχοί να είμαστε προσεκτικοί. Αυτές τις ημέρες πράγματι να είμαστε προσεκτικοί. Να κρατήσουμε συνείδηση και ειδικά περισσότερον στη μνήμη του Θεού. Γιατί ενθυμούμενοι των Θεών κατά ανάγκη τον παρακαλάμε. Και αυτό θέλει και η αγαθότης του. Όπως λέει και μόνος του. Επικάλεσε με εν ημέρα θρύψον σου και εξελούμεσαι. Και πάλι λέει, αιτείτε και λείψεστε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Λοιπόν, παρακαλώ αυτές οι ημέρες που έχονται να γίνουν ακριβώς τέτοιες παρακλήσεως και εικεσίας, ειδικά εις τον Θεό, αφού υπάρχει και ένα είδος τυπικής εγκρατείας που το νομοθέτησε η Εκκλησία μας, και έτσι αυτά να μας γίνουν πράγματι εποφελή, να μας γίνουν φάρμακα θεραπευτικά, να πετύχουμε με αυτές τις λίγες ημέρες να ξεφρίσουμε του χρόνου που πέρασε, τη ραθυμία, την αμέλεια και την προδοσία. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό εύχομαι από ψυχής, όλοι μας να είμαι θα έτοιμοι ακριβώς γι' αυτόν τον σκοπό. Βλέπετε, έβαλε η Εκκλησία μας μαζί και την εγκράτεια. Η εγκράτεια, βλέπεις, είναι πρώτη βάση. Ποιος μπορεί να πει τώρα ότι η εγκράτεια είναι βαριά, όταν ο Κύριος μας, όταν ήταν μαζί μας και αποφάσισε να μας δείξει έμπραχτα τον τρόπο της μετανοίας. Δεν τον διέταξε για να μην υποβιβάσει την προσωπικότητα μας. Μπήκε μπροστά και το εφήρμοσε αυτός χωρίς να έχει ανάγκη. Διότι αυτός δεν ήταν ούτε αμαρτωλός ούτε εμπαθής. Μόνο εμείς είμαστε τέτοιοι. Όμως κατεδέχθη να υποστεί τον κανόνα του αμαρτωλού και του εμπαθούς, εφαρμόζοντας στον εαυτό του την ακρίβεια της αγωνιστικότητος, να μας το δείξει για να μην μας διατάξει και μας υποβιβάσει. Αλλά ακόμα να μας καλύψει και την προφασιολογία ότι δεν μπορούμε. Πώς θα πούμε δεν μπορούμε να κρατήσουμε λίγη εγκράτεια όταν αυτός επί 40 ημέρες και νύχτες δεν έφαγε ούτε ήπιε. Η ανθρώπινος φύσης βλέπετε ότι είναι δεχτική, είναι χωρητική. Να το εφήρμοσε αυτός. Και πίσω από αυτόν εκατομμύρια που τον μιμήθηκαν. Άρα λοιπόν η βάση της μετανοίας ξεκινάει από αυτό. Αλλά για μας ακόμα είναι και η ησυχία. Γράφω κάτι τέτοια τώρα για αυτόν τον σκοπό. Η ησυχία είναι η πρώτη βάση. Η ησυχία είναι η αμεριμνία. Διότι είναι γεγονός ότι τα πάντα εξαρτούνται από την νόηση. Από το νου. Από εκεί ξεκινούν όλα. Όταν όμως υπάρχει πολυμεριμνία και ο νους είναι εχμάλωτος, δεν είναι ευκαιρία να δει τι του γίνεται και πλανάται. Πρέπει λοιπόν να φράξουμε τα αίτια, τις αφορμές, με την αμεριμνία και την ησυχία. Και αφού τα φράξουμε αυτά, τότε να επιβάλλουμε στον οργανισμό που είναι οι αισθήσεις την εγκράτεια, η οποία εγκράτεια θα δαμάσει την θεά του Ολέθρου, τον γίγαντα των παθών, τη γαστριμπαργία. Από εκεί ξεκινούν όλα τα δεινά. Βλέπετε τι ωραία, τι μέθοδα που οι πατέρες μας τα έχουν ρυθμίσει. Όταν λοιπόν ξεκινήσουμε έτσι, γιατί εμείς ειδικά οι μοναχοί, με την αμεριμνία εγκλειτώσαμε από την πολυμεριμνία της κοινωνικότητας. Τώρα και με την εγκράτεια που μας επιβάλλεται, λοιπόν είναι τα καταλληλότερα στοιχεία που πράγματι, εάν θέλουμε, μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας ποιοι είμεθα και να προσπέσουμε εις τον δυνάμενον σώζην να μας δώσει τη χάρη του και να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Αμήν. Amen.
ευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.